Άκη. Ξεκινάμε. Α, μην αρχίσουμε. Ξεκινάμε, λέω. Δεν είναι ξεκινάμε ερωτηματικό, ξεκινάμε τελείω. Εντάξει, σωστό. Α, εκεί ήταν πολιτισμό. Το έχουμε πει αυτό το section. Έτσι, ο πολιτισμό έρχεται εδώ. Και είναι συμβασμένο με την ΑΕΚ, βέβαια. Είμαστε και εμείς ΑΕΚ και πολιτισμού. Δεν χρειάζεται να φέρουμε καλεσμένο του χώρου του πολιτισμού. Εσύ τι πολιτισμού. Είμαστε και πολιτισμού, άνθρωποι του πολιτισμού. Μάλιστα. Του γραμμάτων, ναι. Πήγες, επειδή πήγε στο μουσείο το πιστεύω στην ΑΕΚ τη ΑΕΚ εδώ. Πήγε στο μουσείο. Φοβερό. Δεν είναι ανοιχτό για τον κόσμο ακόμα. Όχι ακόμα, αλλά θα ανοίξει πολύ σύντομα. Έκανα εκπομπή εγώ, κατάλαβε. Εντάξει, πρέπει να είναι συγκλονιστικό. Όχι, ναι, αλήθεια. Και είναι τρομερά παρουσιασμένα όλα μέσα. Δηλαδή τεχνολογία, ρετρό. Όλο. Πολύ ωραίο πάντρεμα. Έχουμε μείνει το Πασχαλίδη. Όλα. Να το πούμε κι αυτό. Θα μου πει τι λε, Μάν. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Σοπά. Δημοτικά έτσι κάνουν. Σωστό. Καλούν κάποιον και του λένε εδώ καλεσμένο. Πώ μα βλέπει στο στούντιο μα, έχει πάει σε καλύτερο και να πει αλήθεια. Σε καλύτερο. Θα σου πω, έχω πάει σε καλύτερο, δεν έχω πάει σε πιο βολικό. Έτσι. Σωστό. Σε πιο φιλικό δεν έχω πάει. Εντάξει. Σε πιο δικό σου. Σε πιο δικό μου, ναι. Γιατί είσαι και παιδί τη Φιλαδέλφια. Είμαι, βέβαια. Στην ηλικία εννοώ, έτσι μου παρεξηγηθώ ότι μένει εδώ. Όχι, είναι από μένω... του πιο γνήσιου αεξίδε. Γιατί ναι. Από πού έχει ξεκινήσει, αμπελόκηπος. Ναι, είμαι αμπελοκηπιώτη και ήμουν ο μοναδικό αεξή μέσα σε όλου του Παναθηναϊκού που υπήρχαν στου αμπελοκήπου. Γιατί εντάξει, η περιοχή είναι δίπλα στη λεωφόρο και έχω μεγαλώσει. Εγώ είχα έναν θείο. Εγώ ξέρω. Ναι, έχω κάνει το διάβασμά μου. Ένα το θείο Σοκράτη. Έλα ρε, απίστευτο. Έτσι. Είχα το θείο Σοκράτη λοιπόν, ο οποίος ήταν ο μόνος με άντεχη, ήμουν δαίμονας όταν ήμουν μικρός και γενικά προσπαθούσαν στο σπίτι κάπως να με ξεφορτωθούν, να με κάνουν πάσα στα οικογενειακά τραπέζια. Αυτός ήταν ένας μιλίχιος άνθρωπος, υπέροχος, ο οποίος ήταν αγτζής. Και ο οποίος... Ήταν ο άνθρωπος και είχε υπομονή. Ναι, ο οποίος για να με ησυχάσει μου έβαζε σε δίσκο 45 στροφών τη μετάδοση του Γεωργίου που έφυγε πρόσφατα, το τελικό Σλάβια ΑΕΚ. Εγώ μεγάλωσα πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι ο Τρόντζος. Γιατί έλεγε ο Θεός της Ελλάδας, ο Θεός και ο Τρόντζος. Και δεν έβαζε κόμμα σε αυτή τη μετάδοση. Ναι, τόσο... ναι, και εγώ μεγάλωσα πιστεύοντας ότι ο Θεός της Ελλάδας είναι ο Τρόντζος. Που κοντά είναι. Ναι, εντάξει, για την ηλικία μα. Ναι, θέλω να πω και κάποια στιγμή που τον είδα και από κοντά. Είναι Θεός. Εντάξει, είναι Θεός. Δηλαδή, είσαι ένα πιο μπασκετικό αεξή. Όχι, όχι. Εγώ συστήνω να πω γιατί έπαιξε μπάσκετ μετά. Έπαιξε στο Μπελοκύπριο. Με Τζανί και με Φλόρο και. Μπράβο. Παναγιοταράκο και αυτούς, ναι. Πιστεύεις ότι ενδόμηχα αυτό το πράγμα του 1968 σε πήγε και στο μπάσκετ λίγο ή απλά έκατσε. Έκατσε. Έκατσε γιατί στην περιοχή που μεγάλωσα είχαμε 3-4 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Για να πάμε να παίξουμε στα αλήθεια ποδόσφαιρο σε κανονικό γήπεδο πρέπει να ξενιτευτούμε. Ναι. Δεν υπήρχε ούτε ξερό στην περιοχή. Ναι, αμπελέτη, ναι. Οπότε παίζαμε μπάσκετ. Και playmaker, ναι. Έχω παίξει, έγινε το εξής παράδοξο, από το 1974 που είμαι, το είχα 14 χρονών. Με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησα να παίζω στα παιδικά, έπαιζα τεσάρι. Ναι, αλλά μετά οι άλλοι... 1974, ναι, ήμουν ψηλός. Μετά άρχισαν όλοι να ανεβαίνουν και εγώ να μένω. Οπότε ξαφνικά άρχισα από τεσάρι, έπαιζα 3-2 και τελικά κατέληξα να παίζω... Κοίτα, είχες μάθει όλες τις θέσεις όμως. Ναι, αυτό ήταν καλό γιατί... Έφτιαξε σουτ. Όχι, κυρίως έδινα πολλές assist, γιατί ναι. Ήξερα πώς παίζουν τα τεσσάρια και τα τριάρια. Είχες οπότε, σωστά. Ναι, ναι, οπότε ήμουνα καλό στο να διαβάζω το παιχνίδι. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχος, εντάξει. Οι κοντοί ξέρουν καλύτερο μπάσκετ. Αυτή που λένε. Είναι κινηστές της μπάλας και γιατί, ξέρετε, είναι αναγκασμένοι να μάθουν περισσότερα πράγματα για να... Αυτοί οι οποίοι, όπως και στο ποδόσφαιρο, αυτοί που παλιά ήταν δεκάρια ή επιτελική χαφ, είναι αναγκασμένοι να ταΐζουν τους, ναι. Τους υπόλοιπους. Ένας που παίζει μόνο εξτρέμ, ξέρει μία θέση, μία πλευρά, ένα αυτό, είναι πιο... η θέση του είναι πιο... Συγκεκριμένα πράγματα να κάνει, να μην βγάλει περισσότερο. Ναι. Αυτός ο οποίος παίζει playmaker στο ποδόσφαιρο ή σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, είναι αναγκασμένος να εξασκεί και τη φαντασία του πιο πολύ. Ας πούμε. Να βλέπει, ας πούμε, μια-δυο φάσεις μπροστά. Να μην βλέπει μόνο τη φάση που έρχεται, αλλά βλέπει και την επόμενη. Ναι, βέβαια. Αυτό. Λογικό. Πρώτη φορά στη Φιλαδέλφια. Που ήρθα. Να. Ήταν με το θείο καταρχήν. Όχι. Σοκράτη, όχι. Ο μπαμπάς μου έφερε. Τον πούλησες. Ο μπαμπάς μου έφερε, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός.
Αλλά εντάξει, δεν καταλάβαινε τίποτα. Δηλαδή, ερχόταν, με πήγαινε σε όλα τα γήπεδα. Είχα έρθει και θυμάμαι και το παιχνίδι, ήταν ένα φιλικό Αούστρια, ΑΕΚ Αούστρια, χάσαμε 0-2. Ήταν ένα τουρνουά, πρέπει να ήταν το 75 ή το 76. Ένα τουρνουά που παίζαν και άλλες δύο ομάδες. Είχε γίνει ένα παιχνίδι πρώτα, είχε 3-3. Δεν θυμάμαι ποιες παίζαν όμως. Γιατί ήμουν πολύ μικρός. Δηλαδή τώρα σχεδόν 50 χρόνια σου λέω. Τώρα είμαι 54, ήμουν 6-7, κάπου εκεί. Ναι. Και ήταν ΑΕΚ Αούστρια, είχαμε χάσει 0-2. Αυτό. Το πρώτο μάτσο. Το πρώτο μάτς, ναι. Και ήταν όπως το έχεις... Φιλικό, ναι. Ήταν Σεπτέμβριος. Ναι, ήταν όπως το είχα στο μυαλό μου, εκτός που χάσαμε. Εννοώ, από το έχει πεθάνει. Αυτό θα το μάθαινες μετά στη ζωή σου. Ναι, ότι θα έχουμε πολύ από αυτό το έργο. Ναι, αφού εκείνη τη διετία, τριετία του 92-94, ήμασταν πολύ μπερδεμένοι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Είχαμε ψήφιση μέσα μας. Ναι, δες αλήθεια κερδίσουμε. Καλά, και πέρσι μπερδεμένοι ήμασταν. Τι γίνεται, άλλη ομάδα βλέπω. Πέρσι όχι τόσο πολύ, δεν ήμουν τόσο μπερδεμένος. Γιατί είναι πιο μεγάλος. Και... πιο σύντομο το κεφάλι. Και... ήταν πιο σύντομο το περσινό, γι' αυτό ήταν ένα χρόνο. Όχι μόνο αυτό. Πέρσι δεν είχα και μεγάλες προσδοκίες όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Είπαμε να ζήσουμε το όνειρο δηλαδή, εδώ. Ναι, είπαμε και να φτιάξουμε να το γήπεδο και να. Ναι, δεν περίμενα double, ας πούμε, από την πρώτη. Δηλαδή ήταν ένα δώρο αυτό, ναι, που έγινε σε εμάς εξήδες πέρσι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι μας δοκίμασε πολύ ο Θεός πριν. Ναι. Χωρίς γήπεδα. Το τέντωσε. Να βγαίνει το τέντωσε, το ξυλί. Δηλαδή, σαν να μας έλεγε να φτάσετε μέχρι και μετά θα σας το δώσω. Βέβαια, παρόλο που συγκινούμε πάρα πολύ με αυτό το γήπεδο, εμένα μου χάλασε τη βολή μου γιατί μένω απέναντι από το ΆΚΑ. Ναι, εντάξει. Αλλά προφανώς να παίζουμε για πάντα εδώ δεν το συζητάω. Απλώς τη βολή μου το να πηγαίνω με τα πόδια στην ΑΕΚ δεν την έχω πια. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει, ας παίζει καλά η ομάδα, ας είμαστε μα καλά. Μα είσαι από αυτούς που είχες πει και πιο παλιά, θυμάμαι, γιατί έχω διαβάσει, λέξεις, ότι και στον Οδύνα γινόταν και στο τέτοιο δεν με ενδιαφέρει, θα πήγαινα. Ναι. Αλλά το θέμα ήταν να γίνει εδώ. Αυτό ήταν το συγκινητικό και το ρομαντικό. Αυτό δεν σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε, που είχα έρθει με την Adver και ήμουνα τόσο εκστασιασμένος και τόσο χαρούμενος και τόσο αυτά, που βγήκα έξω με μια συγκίνηση και μετά περπατώντας το λέω, κάτσε ρε, χάσαμε. Τι χαίρομαι εγώ, γιατί είμαι καλά. Έτσι. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να είμαι μες στην γκρίνια, μες στα νεύρα, μέσα σε αυτό, να τσακώνομαι με όποιον. Και ήμουν με ένα χαμόγελο, ας πούμε, γιατί εμείς ξέρουμε ως ΑΕΚ ότι όλοι θέλουμε να κερδίσουμε και στο τάβλι θέλω να κερδίσω. Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός η νίκη. Εντάξει, δεν αυτό είναι αυτός σκοπός. Από την αρχή όταν επιλέγεις αυτήν την ομάδα. Ακριβώς, ότι ωραίο είναι να νικάς, να νικάστε, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός, δεν είναι no matter what. Είναι και άλλα πράγματα γύρω από αυτό το πράγμα που μπορούν να σου δώσουν χαρά και πληρότητα. Σου δίνει χαρά αυτή η ΑΕΚ του Αλμέιδα. Πολύ. Άσχετα με τα αποτελέσματα, νομίζω η εικόνα της και το γεγονός της παρουσίας του χορτάρι αυτού που βλέπουμε ταιριάζει πολύ σε την ΑΕΚ που θέλουμε να βλέπουμε εμείς. Ναι, η ΑΕΚ που θέλουμε να βλέπουμε είναι μια ΑΕΚ επιθετική, που θέλουμε να προσπαθήσει να διαβάζει γκολ. Δεν θέλουμε μια ΑΕΚ που να μην θέλει να του χάσει. 1-0. Ναι, ή του 0-1 ή του 1-1. Θέλουμε μια αυτό έχουμε μάθει εμείς από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία. Όταν είχαμε, ξέρω εγώ, Μαύρο Μπάγεβιτς, δεν ήξερες πόσα θα σταματήσει το κοντέρ στο τέλος της χρονιάς. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά λέω τώρα εγώ με το δίδυμο που μεγάλωσα. Ναι, εντάξει. Έχουμε μάθει με αυτόν τον τρόπο. Ή μετά τον Ντέμι, ας πούμε, ή όλα αυτά τα παιδιά που. Ή το Δημητριάδη που βάζανε γκολ. Αυτό έχουμε μάθει. Νομίζω ότι αυτή η έκδοση τη ΑΕΚ του Αλμέιδα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, είναι λίγο και πιο. Δεν μου βγάζει το παιδί μου να φοβάται κανένα. Ναι. Δηλαδή, επί Μπάγεβιτς που είχαμε. Δεν προσαρμόζεται σε στον αντίπαλο. Επί Μπάγεβιτς που είχαμε ομαδάρα, επειδή είναι τέτοια. Ή είχα μάτς που έλεγα, μου φαίνεται το φοβάται η ΑΕΚ. Ναι, Μπάγεβιτς είναι πολύ προσεκτικό προπονητή. Ναι. Να προσαρμοστεί, ας πούμε, και να πιο αμυντικό. Κορυφαίο, αλλά πολύ. Ναι. Είχε ένα πράγμα που σου είχα ότι. Το φοβάμαι λίγο το μάτς σήμερα, ας πούμε, το Μπάγεβιτς που βάζα, ας πούμε. Το... Ναι. Φέτος, τα δύο αυτά κυρίως, χρόνια, κυρίως, δεν φοβάμαι. Κυρίως στο, να χάσουμε, και στο εξωτερικό. Ναι. Παίζαμε πολύ συγκρατημένα και τέτοια. Ναι, πάρα πολύ. Τώρα βλέπεις ότι αυτός ο προπονητής έχει κάτι στο μυαλό του και αυτό που έχει στο μυαλό του θα πάει να το κάνει. Μπορεί και να μην του βγει, αλλά είναι καλύτερο να υπάρχει ένα κακό σχέδιο παρά καθόλου σχέδιο. Έτσι. 100%. Και έχει ένα φοβερό τρόπο μετάδοση. Δηλαδή αυτό έτσι φαίνεται. Φαίνεται. Είναι πολύ μεταδοτικό. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή, του βαλάνε και χέρι τώρα στο κόσμο, ας πούμε. Γράφε μετά το παιχνίδι με τη Μαρσέη.
γιατί δεν προσαρμοζόμαστε στον αντίπαλο, μήπως πρέπει να παίζουμε λίγο πιο. Δηλαδή, ξέρεις, μια ομάδα που δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα επί σειρά ετών και έρχεται ένας προπονητής που τη δίνει αγωνιστική ταυτότητα και τώρα μας φταίει αυτό επειδή δεν κερδίσαμε ένα παιχνίδι. Καλά, εντάξει, αυτή είναι ελάχιστη. Ναι, θα σου πω όμως ότι υπάρχει και αυτή η προσέγγιση. Δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Πάντα δεν υπάρχουν πολλές απόψεις. Και στην ΑΕΚ, δόξα τον Πανάγαθο, είμαστε πολύ. Σε όλες τις ομάδες θα υπάρχουν. Μπορεί να κάτσουμε τέσσερις και να έχουμε τέσσερις διαφορετικές. Είμαστε λίγο σαν την αριστερά. Θα κάτσουμε μαζί και θα κάνουμε φράξιες. Ναι. Εδώ δηλαδή, αν κλείσει η κάμερα, δεν πρόκειται να σκοτωθούμε, αλλά είναι σίγουρο ότι θα διαφωνήσουμε σε κεντρικά ζητήματα. Ναι, εντάξει. Δύο αεξίδες, τρεις διαφορετικές απόψεις, τρεις αεξίδες ανοίγουν σύνδεσμο. Έτσι ήταν το. Περίμενα λεπτό, γιατί είπαμε τώρα για το αγωνιστικό. Η καλύτερη ΑΕΚ που έχεις δει, γιατί την κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους που έχουν προλάβει, ας πούμε, καλές εκδόσεις της ΑΕΚ. Ναι, και σε πιστηγέριους έχει προλάβει. Ναι, και εσύ, ναι, ισχύει. Και σε παιδική και σε φιβοαντρική. Ποια ήταν, ας πούμε, η ΑΕΚ τότε με τον Μαύρο και τον Μπάγεβιτς παίχτες, ενώ ήταν η ΑΕΚ των 90s. Η πιο πλήρης ΑΕΚ που έχω δει ήταν των 90s. Των 90s. Αυτή. Και σε διάρκεια σίγουρα. Δηλαδή, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά αριστερό μπακ σαν τον Κασάπη δεν, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί. Τι να προσβάλλεις. Ναι, όχι, να προσβάλλω κανέναν άλλον αριστερό μπακ. Δεν προσβάλλεις κανέναν. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος ναι. Επεξεπληκτικός μου. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή ήταν αυτό, ήταν ο. Ποιοι ήταν ο Ζαγοράκης, ο Τσάρτας, ο. Κετσπάγια, ο Σαββέρσκι, ο Μανολάς, ο Σαμπανάζοβης, ο Κοσμόγης, ο Πατίστα. Ναι, πραγματικά ήταν αυτό, έλεγες αλήθεια τώρα. Αλήθεια, όλοι αυτοί μαζευτήκαν. Δηλαδή, πόσο ταλέντο, πόσο τρομερή μπαλάρα. Φυσικά η παιδική μου ηλικία είναι συνδεδεμένη με το Θωμά. Καλά. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Θέλω μια φορά σε μια εκπομπή. Ναι. Την έκοψα. Όχι, παίξτε. Ναι, εντάξει. Να σου γεμίσω τους διασώστες μου πίσω. Να το κάνω. Αμέ. Εντάξει. Αμέ, τέλεια. Πολύ ωραίο είναι αυτό, βέβαια. Να σου πω μετά από ήττα όμως, γιατί θα χρειαστούν διασώστες. Άμα νικάμε. Οπωσδήποτε. Έχω και ψυχίατρο μαζί. Εννοείται. Τον έχουμε πρόκειρο. Αυτό θα το φέρεις πρώτο. Εννοείται. Για χαρά. Ωραία διασώση. Είναι και θελοντικό. Μπράβο σε μένα. Είναι θελοντικό. Η παιδική μου ηλικία, λοιπόν, έλεγα ότι είναι συνδεδεμένη με το Θωμά. Με το Μαύρο. Δηλαδή, και πραγματικά να μια απόφαση της ΑΕΚ που δεν χώνεψα ποτέ. Ας πούμε, εντάξει, σε ποιον αντιχρεώσω. Όλεφαντος ήταν η ΑΕΚ εκείνη την περίοδο. Αυτό ήταν ο προπονητής. Είναι Όλεφαντος, απλά... Ότι, ότι έφυγε αλλαγή στην αλλαγή τον έκανα. Ότι, ναι, ότι έφυγε ο Μαύρος και μετά πήγε στον Πανιόνιο και πήγε πρώτο σκορό και έβαλε 50 γκολ. Ναι. Δηλαδή στα 37 του, 38 ξέρω εγώ πόσο ήταν. Και... Μα παιχτάρε, ναι. Θυμάσαι ότι... Εντάξει τώρα, ναι. Γιατί στα 36-37, έτσι πως δούλευε ο Μαύρος τότε, δουλεύουν τώρα. Ναι. Και αν είχε τις τωρινές τεχνολογίες, εξελίξεις, βάρη, ναι, δεν θα πει. Θα ήταν παγκόσμιο. Θα ήταν σε 40 χρόνια. Και θα ήταν και παγκόσμιο, δεν θα ήταν. Είναι σημαντικό. Ναι, εμένα η παιδική μου ηλικία είναι συνδεδεμένη με το Θωμά. Με το Θωμά. Με το πιο ωραίο. Και... Δεν υπάρχει καλύτερο να συνδέσει την παιδική σου ηλικία. Αντικειμενικά στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει καλύτερο. Εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο. Θα μα το τέλο, φίλε. Εντάξει, κοίτα, η δικιά μου γενιά δεν τον πρόλαβε το μάθημα. Γι' αυτό σου το έχω τον πρόλαβε. Αλλά από τον πατέρα μου, από του προηγούμενου, από του μεγαλύτερου που ήταν αδερφό μου και μεγαλύτερου φίλου ΑΕΚ. Όταν λέγανε Θωμά, έτσι όπω του έβλεπα να το λένε, λέγανε ότι αυτό δεν πρέπει να πατάγει. Όχι, δεν πατάγει. Ήταν, είχε. Ειδικά στο Άλμα είχε κάτι. Μόνο αυτό και ο Γκάλης. Ήταν οι δύο μοναδικοί παίχτε που στεκόντουσαν στον αέρα. Και ο Μίμης. Και ο Μίμης, αλλά δεν τον έχω δει στο γήπεδο. Ναι, έχω, όχι, τον έχω προλάβει η πιτσιρικάς, γιατί αυτό που λέμε ότι και όσο μεγαλώνω το πιστεύω περισσότερο ότι η μοναδική μας πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη. Σε όλα τα άλλα τυχαία έχουμε βρεθεί, αλλά η παιδική μας ηλικία. Λοιπόν, δεν τον έχω δει, αλλά τα στιγμιότυπα, ας πούμε, τα βλέπα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, το 3-0 της QPR, το είδαμε την επόμενη μέρα. Το άκουσα στο ραδιόφωνο εκείνη τη μέρα. Ήτανε το άλμα που έκανε, δηλαδή, στο γκολ που έμεινε. Εντάξει, αλλά ο Θωμάς το έκανε, προφανώς από αυτόν το είχε μάθει. Έτσι, αλλά το έκανε συνέχεια. Δηλαδή, μετά το είδαμε μόνο στον Γκάλι, που στον Γκάλι φαίνονταν πιο εντυπωσιακό, γιατί στο μπάσκετ μπορεί να σπάσει και τη μέση σου.
έχει ένα νόημα να περάσει κάτω τον αντίπαλο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν σπάς ποτέ τη μέση, αλλά σηκώνεσαι. Είχε ένα επιτόπιο που καθόταν, δηλαδή έβλεπες ότι κρέμαγε ο αμυντικός και αυτός ήταν ακόμα στον αέρα. Και ενώ δεν ήταν και το πρώτο μπόι, ο Θωμάς. Γι' αυτό έκανε και βάλει. Έβαζε κεφαλιές, ας πούμε. Γι' αυτό έκανε και βάλει. Είχαμε πάει κάνουμε συνέντευξη μια φορά και μα είχε πει αυτό. Ότι επειδή τότε η αμυντική ήταν ενταμάλια, έτσι. Ναι, ναι. Και εγώ ήμουν κοντός, έπρεπε και να φτιάξω. Φρικτικότητα, γι' αυτό έκανε τα βάλει. Και να μην τρώω το ξύλο και να πέφτω. Γιατί αυτό θα μου κάνανε. Και να μένω στον αέρα δεν μπορούσε να πάρει κεφαλιά. Και ο Ντέμις πάντως είχε πολύ μεγάλο άλμα. Ο Ντέμις. Επίσης. Καλά και ο Γκαρσία τώρα. Ο Γκαρσία είναι υπερατλητής, ας πούμε. Ο Γκαρσία θα μπορούσε να είναι και σε άλλο άθλημα. Όχι άθλημα, θα μπορούσε να είναι στο στίβο κάτι. Ναι. Είναι δεκαθλητής, ας πούμε. Είναι τρομερός. Τρομερό είναι αυτό που λέμε άλογο. Τι ξεχωρίζεις από αυτή τη μέρα, την τωρινή. Αλλά έχεις δει, ξέρεις. Λέμε ανάλυση ποδοσφαιρικά. Μπάλα. Όπως τη βλέπουμε. Κοίτα, εμένα, ενώ πρέπει να σου πω ότι όταν τον έβλεπα στα παγκόσμια πρωταθλήματα μου την έσπαγε. Ο Βίντα. Ο Βίντα θεωρώ. Ναι, μου την έσπαγε. Μου βγάζε κάτι το αποθητικό. Καταλαβαίνω γιατί. Τη άρεια φυλή σου βγάζει. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι. Είναι ο παίκτη που δεν θέλει να έχει. Αν είναι στην ομάδα, το συμπαθεί. Αν είναι ή ουδέτερο ή αντίπαλο. Όχι, θα σου πω. Τώρα που τον είδα στην ομάδα. Επειδή τον παρατηρώ περισσότερο. Ναι, ναι. Βλέπω ότι. Μοιάζει εκφοβιστικός, αλλά στο παιχνίδι του είναι πολύ καθαρός. Ναι, πάρα πολύ καθαρός. Δεν είναι δηλαδή ούτε δρεπάνη, όχι, ούτε αυτό. Δηλαδή αυτό που το τάκλι μου κάνει είναι στην μπάλα 100%. Δηλαδή αν δείτε πόσο καθαρά κόβει, απλά ο άνθρωπος έχει τόσο τρομερή αίσθηση του χώρου. Ναι, έχει το μέρος. Που λες, οκ, εμένα αυτό μου αρέσει στο ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει. Τεχνηφία. Μ' αρέσει ένα. Αντίληψη. Ναι, το πώς παίζουν χωρίς την μπάλα οι άνθρωποι, ρε παιδί. Λοιπόν, αυτός είναι ο ένας και εμένα ο προσωπικός μου αγαπημένος σε αυτή την ομάδα είναι ο Μάνταλος. Έτσι. Τον αγαπώ πάρα πολύ, τον έχω στηρίξει σε παρέες όταν η ΑΕΚ δεν πήγαινε καλά και όλοι τα ρίχναν στο Πέτρο ότι, για όλα αυτά ο Πέτρος. Έχουμε περάσει με αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, ξέρει πάρα πολύ μπάλα το παιδί αυτό. Έχει τρομερό μυαλό. Εντάξει, την εποχή τον κράζανε. Ήταν και ο μοναδικός που ξέρει μπάλα από αυτό που πέτρεψε. Πέμουσι τώρα. Εντάξει, και ο μοναδικός ήταν στο top 3. Αλλά στου 3. Καλύτερο που είχε, ρε φίλε. Ήταν και ο Λιβάγια, ήταν. Δεν ξέρανε, αλλά και για τα χάφ που τον χρησιμοποιούσαν. Ναι, ναι, ναι. Και το λέγανε πριν από την ποιότητά του. Πήγαινε και παίξει πίσω. Έλα και στο 8. Δηλαδή, κοίταξε, αυτοί που ξεχωρίζω εγώ είναι αυτοί οι δύο. Τον Πέτρο και συναισθηματικά. Από εκεί πέρα, εντάξει, ναι, ο Πινέδα, ο Πινέδα ναι, είναι φαινόμενο, από άλλο πλανήτη. Φαινόμενο, δηλαδή, έτσι. Μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει και το και βλέπω στόπερ. Τώρα. Το βλέπω. Δηλαδή, αν γίνει καμιά εξυπνάδα σαν αυτή που έκανε ο Στάνκοβιτς στη Μασσαλία, νομίζω η επόμενη εκδοχή είναι άμα και ο Αθανασιάδης έχει τίποτα να το βάλει το παιδί να πιάσει κανένα πέναλτι. Και αν θα πήγαινε σε κάποιον, ο Πινέδα θα πήγαινε. Ναι. Αυτό το έχει. Έχει παίξει. Ο Πινέδα κάνει κάτι πρωτοφανές για το ελληνικό. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Πινέδα δεν το έχει κάνει όσα χρόνια παρακολουθεί από τον Πινέδα. Δεν το έχει κάνει. Ποτέ. Δεν γίνεται. Εντάξει, μα κάνει τέτοιο κορυφαίο και ξέρει παγωνίσει. Ανταποκρίνεται, ρε παιδί μου, σε όποια θέση για τον βάλει. Δηλαδή, για παράδειγμα, παίζει δεξί μπακ. Κατά τη γνώμη μου, η εικόνα του και από τα δύο δεξιά μπακ που είναι η φυσική του θέση, όταν παίζει δεξί μπακ ο Πινέδα, είναι καλύτερη. Χωρίς υπερβολή το λέω. Το βασικό για την ομάδα αυτή, το οποίο σκέφτηκα τώρα. Είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει κάποιος παίχτης που θέλω να τον δείρω. Δηλαδή δεν με εκνευρίζει κάποιος. Πρωτοφανές για ναι, αυτό. Πρωτοφανές, δηλαδή, ναι, δεν είναι πρωτοφανές, γιατί σε όλα τα χρόνια υπήρχαν κάποιοι παίχτες που έλεγες τώρα τον έβαλες. Τον έβαλες μέσα, έτσι, ωραία. Εγώ τι φταίω που τον έβαλες μέσα. Πες ένα παράδειγμα, πάλι όπου έχει φύγει και έχει παραγραφεί. Το Μάλμπασα. Μάλμπασα. Το Μάλμπασα, ρε παιδιά. Υπάρχει φοβερό σύνδημα. Κάνε μια σέντρα. Υπάρχει ένα σύνδημα με τέτοιο. Αν θα μπορούσε τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέφερα στην ΑΕΚ το Μάλμπασα. Ναι. Δεν το είχα ακούσει αυτό. Αλλά, ναι, εντάξει, όχι. Ως αμυντικός ήταν τίμιος ο Μάλμπασα. Αλλά όταν έπρεπε να παίξει το 1-2 με το εξτρέμ και να βγει αυτό στη γωνία να κάνει τη σέντρα, έλεγε Παναγίτσα μου σε παρακαλώ. Δηλαδή, γιατί μας... Σεντράριο Μάλμπασα. Δηλαδή, τα έχω δει όλα. Η τελευταία δυναμία που είχα εγώ σε αυτό το τέτοιο. Ναι. Ποιο ήταν, θυμάσαι. Αρνητική εννοείς. Ναι, όχι, δεν θα πω αυτόν τον πρώτο. Όχι, δεν ξέρω ποιο θα σκεφτεί. Αυτό είναι ο πρώτο. Ο το Λόπες. Ένιωθα να ανατινάζεται το είναι μου κάθε φορά. Μετά τον τραυματισμό του, ναι. Δεν ήταν κακός. Όταν είδα τον Λόπες να παίρνει την μπάλα και να εκτελεί πέναλτι με τη Βελές,
καλά, έβριζα τον προπονητή γιατί λέω. Είναι τι φταίνει εκεί πέφτει. Μα αυτό είσαι, λέω, είσαι στην ομάδα ένα μήνα, δεν μπορεί να μην ξέρει ότι ο Λόπες δεν μπορεί να χτυπήσει πέναλτι και δεν μπορεί να. Σου είπα πριν εγώ. Σου είπα, τον έβαλε. Ναι. Εγώ τι φταίω. Ναι. Δεν είπα φταίει ο πέφτης. Δεν φταίει ο πέφτης. Δεν φταίει ο πέφτης. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο Μικρούτσικος προσπαθώντας πάντα, γιατί ο Μικρούτσικος ήταν ο Θάνος, ήταν μεγάλη μορφή και προσπαθούσε πάντοτε να νικάει τον εαυτό του. Παναθηναϊκός, βέβαια. Είχε αυτό το ψεύδισμα στην ομιλία, το οποίο το έκρυβε στο τραγούδισμα και πάντοτε όταν με έπαιρνε τηλέφωνο μου έλεγε «Έλα, νησιαμπουφού μου». Λέω, ρε μαγκάσα, εγώ δεν μπορώ να το προφέρω αυτό, που είμαι, ας πούμε... Ναι, γιατί το βλέμμα ήταν σε μία φάση... Είχε μείνει. Ναι, ναι. Και πήγε τρεις φορές δεν έχει. Και είναι εξής να ρωτήσεις το όνομα αυτό, ε. Ποιο. Ο Μπάγερ. Το είχε πάει κιόλας και το λέει, πάνε του που είναι δοκιμάσει να παίξει. Ναι. Δοκιμάζουμε ένα τώρα μπουφού που δεν ξέρω, πάρε το αγγλική να σου πει κάποιον να λέει, δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι, σκέψου. Δεν ξέρω, εννοούσε να το πει ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς το λένε τον παίχτη για όνομα. Ναι, με έπαιρνε τηλέφωνο λοιπόν και μου λέει, έλα ανσια μπουφού μου. Μα άκου πες του είναι. Ε, ναι, γιατί. Δεν ξέρεις, πει τα αλήθεια, αυτός εδώ είναι ο οποίος θα τον δανάτε. Αυτός και όλα. Έλατε. Τα μεγάλα ονόματα. Ο Ρόμπι Σαντρατανά ήταν τι, δύο γουρνοπούλες, καταλαβαίνω, τρία σουβλάκια. Πέντε. Και έβαλε και εκείνο το, είχε βάλει και εκείνο το γκολ στην Τούμπα. Εκεί που του έλεγε ο Σαγοράκης, μην βάλετε άλλο. Εντάξει, φτάνει. Εντάξει. Κερδίσατε άστο. Τώρα που είπες Μικρούτσικο, εντάξει. Δηλαδή ρε παιδί μου, εντάξει, είπαμε. Και εσύ σε αυτό βρήκες. Είμαστε πιστολιασμένοι ως ΑΕΚ παραδοσιακά, διαιτητικά, παρασκηνιακά. Έχουμε μια... ίσως είμαστε και λίγο υπερβολικοί κάποιες φορές. Εντάξει, το σέρνουμε. Αλλά... μας έχουν δώσει είναι... το πάτημα πάντα. Ναι, δεν είναι ρε παιδί μου η ΑΕΚ μια ομάδα που λες... Έχουμε φάει και πιστόλια εδώ. Ναι, καταλαβες. Ναι, ναι. Είμαστε πιστολιασμένοι και στον χώρο του τραγουδιού. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί ρε φίλε. Γιατί με εκείνη την κομματάρα σου. Τσιγάρα και φθηνό αλκοόλ και ο Θρύλος να μην βγάζει γκολ. Όχι ο Θρύλος, η ΑΕΚ να μην βάζει γκολ. Το πήρε ο άλλος, το πήρε ο Γάβρος και το άλλαξε. Το άλλαξε. Ερήμην του. Άκου να δεις τι έγινε τώρα. Εγώ όταν ηχογραφούσα τον πρώτο δίσκο. Να το ξαναπούμε το στίχο, δεν ακούστηκε. Θα τον πω, θα τον πω. Όταν ηχογραφούσα τον πρώτο μου δίσκο, το παραμύθι με λυμμένο τέλος, ζούσα στην Κρήτη ακόμα. Αλλά ερχόμουν στο Ηράκλειο, ναι, γιατί είχα τελειώσει το μαθηματικό και σπούδασα φιλοσοφική στο Ρέθυμνο, αλλά το σπίτι μου ήταν στο Ηράκλειο. Επιστρέφοντας λοιπόν, κάθε φορά έρχομαι στην Αθήνα να ηχογραφήσω. Κάποια στιγμή, την παραγωγή αυτή, την είχε κάνει ο αείμνηστος και άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την εποχή, ο Μάνος Οξυδούς. Ο Μάνος λοιπόν ήταν ένας από τους Big Slugs. Εξ αυτού λοιπόν όρισα τον Φίλιππο και τον Μπάμπη, ερχόντουσαν στο στούντιο, βοηθάγαν τα παιδιά με την καλή τους διάθεση, γιατί αυτή ήταν ίδιο όνομα τότε, ας πούμε. Και γίναμε φίλοι όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε 30 χρόνια φίλοι. Λοιπόν, ο Μπάμπης λοιπόν, έχω γράψει εγώ ένα τραγούδι που λέγεται «Δεν με νοιάξει να χάσω», το οποίο είναι μια ρούμπα σε στυλ αυτών των τραγουδιών που λέγανε Big Slugs τότε. Έμοιαζε λίγο με το Άστινα Λέ και με αυτά τα τραγούδια. Και περιγράφει μια νύχτα καταστροφής που πάνε όλα στραβά. Και ο στίχος αυτός νομίζω λέει τσιγάρα και φθηνό αλκοόλ και η ΑΕΚ να μην βάζει γκολ και από ξεχνάμε. Δηλαδή, με έχεις παρατήσει εσύ, έχει κολόκερο, έχουν πάει όλα στραβά, είμαι τύφλα. Και δεν σκοτώνει και η ΑΕΚ. Και δεν βάζει. Και δεν μπαίνει και η μπιπ. Και δεν μπαίνει και η μπάλα. Λοιπόν, και η ΑΕΚ να μην βάζει γκολ και από ξεχνάμε. Και λέω, δεν με νοιάξει να χάσω και είπα να σε ξεχάσω, μα τις σκιές φοβάμαι και ακόμα σε θυμάμαι. Ένα τέτοιο αυτό πραγματάκι. Το βίαιο. Ναι. Και φεύγω και μου λέω, Μπαμπίνο θα το πεις. Είσαι καλά, μου λέει, εννοείται, το συζητάω. Πάω λοιπόν και ακούω και ο Θρύλος να μην βάζει γκολ. Τον πρώτο τηλέφωνο του λέω, ποιος Θρύλος ρε. Μου λέει, κοίτα, εγώ δεν μπορούσα, δεν είναι για μένα, δεν είναι καταστροφή να μην βάζει γκολ. Καταστροφή να μην βάζει ο Θρύλος. Λέω, και πρέπει να μου βιάσει το τραγούδι. Εν τω μεταξύ, ήμασταν και στο τέλος, κάναμε μίξεις. Καλά τα πεσάκι, μας μπιστόλιασαν και εκεί. Ήμασταν σε φάση να κάνουμε μίξη, δηλαδή τελειώναμε το δίσκο. Και για να βγάλω τη φράση του, έπρεπε να το ξαναπώ εγώ όλο το τραγούδι από την αρχή. Και λέω, άστο τώρα, καλά, εντάξει. Ναι.
Αυτό είναι κακό για το τραγούδι, γιατί μετά εγώ δεν το ξανατραγούδισα. Οπότε δεν έγινε. Αυτό είναι το δεν, δεν έγινε επιτυχία, οπότε δεν έγινε γνωστό το τραγούδι. Ξαφανίστηκε. Είδε μία λέξη που αλλάζει ένα τραγούδι ολόκληρο. Ναι. Μα τι τώρα. Την ιστορία του. Μπορούσα να αλλά έχει αλλάξει και ο Μίλτο τραγούδι. Του Μπαλκαζά και Φιλαδέλφια. Ναι, ναι, πολύ προσωπικό. Όχι, πιστολιάσαμε κι εμεί. Αυτό είναι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το Σεπτέμβριο, αλλά το έχω ξανακάνει όταν ζούσε ο Θάνος και παίζαμε μαζί το καλοκαίρι του 16. Κάποια στιγμή κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι τώρα, μια μεταγραφή είχαμε, δεν θυμάμαι πραγματικά τι είχε γίνει. Όχι, ψέματα. Ψέματα. Το 18 που πήραμε το πρωτάθλημα, κάναμε μια συναυλία με το Θάνο και πέσαμε κάπου έξω από την Αλεξανδρούπολη και είχαν μαζευτεί πολλοί δικοί μας, να πούμε, εκεί πέρα. Yeah. Και όπως τους είδα, του λέω, «Μαέστρο, θα αλλάξω το στίχο». «Κάνεις ότι γουστάρεις». Αυτό είναι η πίπα, ήταν μόνο. Ναι. Κάνε τι γουστάρεις, αγοράκι μου, λέει. Και είπα του Μπαρκαζάρ και Φιλαδέλφια επίσης, που προφανώς λέει καλογρέζα μου, αλλά ο Άλεξ Αλκιός, που επίσης ήταν φίλος μου, έχω γράψει και βιβλίο για αυτόν και αυτά, την καλογρέζα δεν την είχε στο. Τούμπα Αλκαζάρ, ναι, Τούμπα Πάοκ Αλκαζάρ, Λάρισα, τότε η μεγάλη Λάρισα, βέβαια. Την καλογρέζα δεν την είχε στο μυαλό του σαν, σαν γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά σαν περιοχή ποδοσφαιρομάνα. Ναι, ναι. Δηλαδή okay. Την καλογρέζα την έχουμε στο μυαλό μας ότι εκεί παίζεται. Παίζεται ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο. Το πάλι γιατί και ο Άλκης ήταν Ολυμπιακός. Θα έγραφε κάτι για το Καραϊσκάκι, αν ήθελε να. Μα και εγώ δεν το σύνδεσα ποτέ με τον Παναθηναϊκό. Όχι, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με τον Άλκη. Ούτε με την Άλκη. Αλλά με την Άλκη το συνδέσαμε τελικά. Εν καιρό. Εντάξει, τώρα. Δυστυχώς το Αλκαζάρ είναι σε παρακμή. Άστε. Αλλά είναι καλύτερο. Είναι μερικά, ναι, είναι μερικά γήπεδα που είναι εμβληματικά. Η Λεωφόρος, ας πούμε, ό,τι και να κάνει ο Παναθηναϊκός, όπου και να το φτιάξει το γήπεδο του, η ιστορική του έδρα το Γεντικουλέ. Το Γεντικουλέ, το Καραϊσκάκη. Νιώθεις μια ιστορία, μια ενέργεια σε αυτά τα γήπεδα. Εγώ δηλαδή, που λόγω του ότι έχω μεγαλώσει σε αμπελοκήπους, στην παιδική μου ηλικία έχω δει πιο πολύ Παναθηναϊκό παρά ΑΕΚ. Γιατί ήταν η ομάδα γειτονιά. Μάτς γειτονιά, δηλαδή, ναι. Όταν ξέρω, Κυριακή μεσημέρι έπαιζε Παναθηναϊκός Πας Γιάννενα, που δεν ήταν και sold out, ναι. Ας πούμε. Μας έπαιρνε ο παπάς, ναι, και πηγαίναμε, ας πούμε. Ήταν πιο εύκολο, ναι, αυτό, ναι, να πάμε από εκεί, να πάρουμε λεωφορεία, να πάρει τα μάξα, να παρκάρει εδώ. Ερχόμαστε και στη Φιλαδέλφια. Επίσης πρέπει να πω ένα πράγμα που δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, αν το έχω ξαναπεί. Έχω γλιτώσει από την καλή συνήθεια των πατεράδων μας, έχω γλιτώσει από τη θύρα 7. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Στο παιχνίδι. Το 6-0. Το 6-0. Που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ήμουνα μέσα και θέλω να το πω αυτό, όχι ότι ήμουνα μέσα, αλλά μια άλλη κουλτούρα και μια άλλη εποχή. Ένας άλλος μπαμπάς που ήμασταν γείτονες, είχε πάρει εμένα και το γιο του, εγώ ήμουν ΑΕΚτζής, ο γιος ήταν Ολυμπιακάκι. Και μας πήρε στο Καραϊσκάκι να δούμε, και εκεί τότε, νομίζω ήταν το 80, 81, το 81, ναι. Δεν υπήρχε η θύρα 7 είχε φανατικούς και απέναντι είχε μερικούς ΑΕΚτζίδες, αλλά ήταν και πολύ σκόρπιοι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ήταν ότι. Ναι, όχι, δεν είχε ήμασταν αντιπαλότητα. Όχι, όχι, και αντιπαλότητα που είχε. Που είχε δεν ήταν δεν, σε αυτό το κλίμα κάπου. Δεν έπρεπε να βγάλουμε μαχαίρια για να σκοτώσουμε. Μετά το 84-85 βγήκε πιο πολύ ο. Λοιπόν, και ήμασταν στη θύρα 8. Δίπλα. Θύρα 8. Που η θύρα 8 νομίζω είχε την ίδια έξοδο. Από την 7. Δεν είμαι σίγουρος. Τι θέλω να πω. Τότε οι πατεράδες μας είχαν μια καλή συνήθεια. Στο 85 φεύγαμε, όσο και να ήταν το σκορ. Δηλαδή στην Λεωφόρο, ο μπαμπάς μου, δεν πρέπει να έχω δει ποτέ τα τελευταία 5 λεπτά ποδοσφαίρου. Γιατί έλεγε, έχω το παιδί μαζί, πάμε, δεν θέλω να μπλέξω το συνοστισμό. Ναι, μην συνοστισμό. Μην μπλέξουμε, μην αυτόσουμε. Ο κύριος Ανδρέας, λοιπόν, τότε ήταν και 5-0 γύρω στο 85. Τι να δούμε, αφού το 6-0 το ακούσαμε απ' έξω. Δηλαδή, ακούσαμε τις ιαχές και εντάξει, εγώ με μούτρα, ας πούμε, και λοιπά, μας φάγανε μαζί αυτό και που είχε παίξει διαστημικά ο Ολυμπιακός και εμείς χάλια. Και βγαίνω έξω και μετά από 10 λεπτά, τώρα το 81 δεν υπάρχουν κινητά, τίποτα. Καλά. Και βλέπουμε ασθενοφόρα να έρχονται σοριδών και λέμε, τι έγινε τώρα, πώς είναι δυνατόν με σκορ τελικό 6-0 να έχει γίνει κάτι,
αυτό κλπ. Και γυρίσαμε σπίτι και οι μανάδες μας μας κλαίγανε. Γιατί η μάνα μου δεν ήξερε. Μέχρι, ποια, δεν ξέρανε τι γίνεται. Ακούσανε τραγωδία. Ακούσανε τραγωδία. Δεν μάθουν τώρα οι άνθρωποι χωρίς κινητά, χωρίς τίποτα. Ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα. Αδιανόητο και, και τι τζάμπα που πήγαν αυτά τα παιδιά. Επειδή κάποιος δεν άνοιξε σωστά την πόρτα. Και... Ελλάδα. Τι. Τα ναι, κάνει σε όλα. Πραγματικά η Ελλάδα σε μία φωτογραφία. Ακριβώς. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι και άλλες φορές φτάσαμε κοντά σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Απλά αποτύχει. Σίγουρα. Πώς φέρνει στο Χαριλάου. Πώς και στο Χαριλάου, τότε που ήταν ο Νίκος, έχασε τα πόδια του και τη μέση. Γενικά του, σε πολλά έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερους με πρόβλημα. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Αλλά η τύχη, θα τύχει. Ναι, εσύ εδώ ζούμε κατά λάθος. Αποτύχει. Αποτύχει. Ναι. Και είπαμε για την ΑΕΚ, ο Θεός Σωκράτης, για αυτά τη μουσική. Πώς μπήκε το τρίπεδο, πρέπει να το έχεις από πάντα, μια πετριά, κάτι πρέπει να έχεις. Διάβασε για το φλάουτο. Αυτό για τη φλογιά, αυτό είναι. Κοίταξε, η πιο καλή ιστορία είναι αυτή, ότι όταν ήμουν μικρός, ήμουν ξέρω εγώ 3-4 χρονών, καταρχήν πήγαινα σε έναν νηπιαγωγείο, που ήταν η πρώτη μοντεσοριανή σχολή, η μοντεσοριανή που είναι στο ψυχικό. Ναι. Με πήγαινε εκεί ο μπαμπάς μου λοιπόν, και αυτό, τους ευγνωμονώ για αυτό, γιατί από τότε, αυτό ήταν ένα πολύ ανοιχτό, τώρα πάρα πολλοί παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία είναι έτσι, ήταν πολύ ανοιχτό, παίζαμε, ακούγαμε μουσική, ασχολούμασταν με τη μουσική και αυτά. Κάποια στιγμή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο Τσοπανάκος της ΕΡ, το σήμα της ΕΡ. Τα τα τι τα 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 τι τα τι τα. Τι ωραία είναι αυτό. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, είχα τρελαθεί. Εσύ ακούσει αυτό, γιατί το έχω ακούσει σε βίντεο τέτοιο, δεν το προλάβα. Είχα τρελαθεί με αυτό το πράγμα. Και ήθελα πάρα πολύ, ρώτησα κάποιον. Είχα ρωτήσει λοιπόν τι είναι αυτό και μου έκανε φλογέρα. Είχα πάει στη μάνα μου και σου έλεγα: θέλω να πάω με φλογέρα. Η μάνα μου θεώρησε το παιδί βλαμμένο και μου πήρε μια κιθάρα. Διότι ξέρεις. Δεν σου λέει κάτι πάρω, βασκώσει, δεν σου πάρω φλογέρα. Ναι, γιατί ξέρεις τι, και στην Ελλάδα η μαμά είναι επάγγελμα. Δεν είναι ρόλο, είναι επάγγελμα. Δηλαδή. Δεν το βλέπω και πώς να σου πω, δεν υπάρχουν ερασιτέχνες μαμάδες εδώ, είναι επαγγελματίες. Λοιπόν, τι θες παιδί μου, φλογέρα. Μέχρι να φτάσεις 80. Θα πάρεις κιθάρα. Εντάξει μου πήρε μια κιθάρα τότε, ο καημένος πατέρας. Ο καημένος πατέρας μου, άλλος σιτημένος άντρας. Είπε η μάνα μου κιθάρα. Καταρχήν ο μπαμπάς είναι ξηρός και η μαμά αριστερή. Ναι, ναι. Από εκεί έχει χαθεί. Από ημίχρονο έχει χάσει ο μπαμπάς. Ναι, κανονικά. Δεν υπήρχε περίπτωση παιδί μου, τίποτα. Ήταν του υπαρκτού σοσιαλισμού η μάνα μου. Τι είπες, ναι, κιθάρα. Εντάξει, κιθάρα ήταν μεγάλη. Δεν μπορούσα εγώ. Πέντε μου τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι είχα κάποια έφεση. Υποθέτω, καλά φλογέρα έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιρνα, αλλά θα μπορούσα να πάρει πιάνο, ας πούμε. Αλλά τότε ήταν και πανάκριβο να πάρεις πιάνο. Δεν υπήρχαν τα αρμόνια, αυτά τα πιο... να δώσεις κάποια λογικά λεφτά. Τότε για να πάρει πιάνο είχαν μόνο οι οικογένειες... Με γαλλικά και πιάνο που λέτε. Μπράβο. Μπράβο, είχαν οι οικογένειες οι πολύ καλά πιασμένες. Εμείς ήμασταν μια. Τότε πάνω από το γαλάτσι. Ναι. Φύγει ψυχικά, φιλοθέα, πηγαίνει. Σαν μελοκύπη, δεν τι πιάνω τώρα. Και εμείς είχαμε το πατήσει γιατί πιάνω. Μόνο με αγγλικά και χωρίς πιάνο. Μπράβο, μου πήρε μια κιθάρα λοιπόν εκεί πέρα. Και. Ναι, και πρώτη σου που το εμπέδωσε ενώ ρε παιδί. Εντάξει, γιατί μικρό πέντε χρονών την. Και που εμπέδωσε αυτό θα σε πάρει. Γιατί πήγε και κανένα, έβγαλε μαθηματικό όντω, φιλοσοφική που μου λε ρέθμινο. Ναι. Ναι, ναι, σπούδασα γενικώς και άλλα πράγματα. Οπότε, να σου πω κάτι, δεν το ήξερα ποτέ. Δηλαδή, ήσουν από τα παιδιά τη τρίτη ηλικία που παίρνουν την κιθάρα και πηγαίνανε στην δρομή και. Ναι, ρε, τι εννοείς. Πώς βγάζαμε κόμενες. Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Ο άλλος λέει: να η εντεχνή, γιατί βγάλανε τις μουσικές αυτές για να βγάλουν κόμενα. Το λέω ευθαρσώς, ανεξάρτητα το έντεχνο ή του μη έντεχνο. Όχι, εννοείται. Ο βασικός λόγος που παίζαμε τότε ήταν για να κάνουμε, να το πω πιο κομψά, φιγούρα στα κορίτσια. Ναι, ναι. Αυτό ήταν. Τώρα αν θα έβγαινε ή όχι δεν το ήξερες ποτέ. Αλλά ήταν μια... Σωστή βάση πάντως. Ένα... Ναι. Γιατί ένα παιδί... Και ήταν και ρομαντικό και τρυφερό πράγμα. Παίζαμε και μούρι. Και μούρι, ότι... προφανώς. Ναι, ναι. Αλλά κυρίως, μαλή, ξέρει, κυρίως, το, ναι, κυρίως στο σχολείο ήμουνα στη χοροδία, ήμουνα, τραγουδούσαμε καλά, είχαμε μια φωτισμένη δασκάλα
μουσικής στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, να πούμε, η οποία μας είχε κάνει γκρουπάκια, παίζαμε. Ήταν αρκετοί παιδιά που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε επαγγελματίες μουσικούς, αλλά τους τράβηξε μια άλλη επιστήμη, τον καθένα, μια άλλη κατεύθυνση. Ήμασταν καλή μουσική δηλαδή. Ήταν πολύ ωραίο που είχε μουσική, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω, έχει μουσική στα σχολεία? Έχει. Εγώ είχα προλάβει και ήταν πολύ καλό αυτό. Γιατί το λέει δηλαδή έτσι, γιατί να μην έχει, ρε. Έχει κόρη, η μεγάλη, ας πούμε, κάνει στο σχολείο, κάνουν μουσική. Και τώρα στη γιορτή του Πολυτεχνείου τραγουδήσανε, παίξανε, ήταν πολύ ωραία. Ναι. Αλλά τώρα θα είναι πιο εύκολο. Πότε αποφάσισα, κοίταξε, εγώ νομίζω κατάλαβα ότι αυτό θα κάνω γύρω στα 25. Γύρω στα 25, όταν είχα τελειώσει το μαθηματικό, είχα τελειώσει τη φιλοσοφική, είχα κάνει μεταπτυχιακό, ξεκίνησα διδακτορικό. Ταυτόχρονα είχαμε κάνει τους Χαΐνιδες, παίζαμε και σιγά σιγά. Πόσο ήσουν όταν ήταν οι Χαΐνιδες, πόσο? 22. 22. Το πρώτο μου δίσκο ήμουν που έκανα με τους Χαΐνιδες, 22. Και στο πρώτο προσωπικό, εκεί που ο Μπάμπης άλλαξε. 22 χρόνια το να κάνεις δίσκο, έτσι. Ήτανε... Και τότε δεν είναι όπως τώρα. Όχι, ήταν δύσκολο. Ήταν πιο δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Αλλά τότε ξέρεις τι είχαμε κερδίσει με τους Χαΐνιδες. Ήμασταν μια παρέα 5 πιτσιρικάδων που όλοι θα περιμέναν ότι θα παίρναμε ηλεκτρικές κιθάρες και θα βαράγαμε, και εμείς παίρναμε ούτια, λαούτα, λίρες και παίζαμε παραδοσιακά, που τότε δεν ήταν πάρα πολύ λογικό. Γιατί, πρόσκειο τώρα, μιλάμε για μια εποχή γύρω στο 87-88, 89. Σκληρό ροκ, τέτοια εποχή. Ναι, εκτός από σκληρό ροκ, είναι κοντά η μεταπολίτευση, η Χούντα, που η Χούντα στην πραγματικότητα δυσφήμισε όλη την παραδοσιακή ελληνική μουσική, γιατί αυτοί οι τύποι, οι φεδροί, να πούμε, οι συνταγματάρχες της Γιάολο, αυτοί χρησιμοποιούσαν τα κλαρίνα σε όλες τις εθνοπατριωτικές γιορτές και όλα αυτά. Ταυτίσει, και ο κόσμος, ας πούμε, όταν έφυγε η Χούντα, δεν ήθελε να ακούει κλαρίνα. Ναι. Είχε δυσφημιστεί στη συνείδηση του ότι το είχε ταυτίσει με τις γιορτές του Παπαδόπουλου και όλων αυτών. Πέρασε δηλαδή μια 15ετία για να καταλάβουν οι άνθρωποι ξανά ότι αυτή είναι ο παραδοσιακός μας πλούτος και μπορούμε να βουτήξουμε εκεί μέσα στην πηγή της, να πάρουμε έμπνευση, να ασχοληθούμε με αυτά τα τραγούδια. Εμείς τότε λοιπόν ήμασταν τσιρικάδες και παίζαμε παραδοσιακά, και αυτό τους φαινόταν κάπως εξωτικό, να σου πω την αλήθεια. Και όταν ήρθαμε στην Αθήνα να κάνουμε, είχαμε πάει στην MBI σε μια εταιρεία που δεν υπάρχει πια, και τους δώσαμε τον demo για να το ακούσουν. Ήταν και ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος μετά ήταν και συνθέτης, συνάδελφος, ο Μιχάλης ο Νικολούδης, και είπε: «Εγώ το βγάζω αυτό όπως είναι. Θα το κάνω δίσκο τώρα, όπως είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυθεντικό, πρωτόγονο πράγμα από 5 πιτσιρικάδες που παίζουν παραδοσιακή μουσική». Και έτσι ήμασταν τυχεροί και ξεκίνησε αυτή. Να σου βρεθεί ένα του κόβει. Αυτή... Ναι, βέβαια. Να σου βρεθεί ένα του κόβει. Μπορεί να πήγαινε να το φτιάξουμε λίγο. Καλά, το ναι, 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 να φέρουμε και μια φίρμα, ναι, να πει το σουξέ. Και, αυτό, και σκέψου τώρα, μετά από 30 τόσα χρόνια, τραγουδάω το Καπηλιό σε συναυλίες και είναι από κάτω, κατά μείζωνα λόγο, παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί τότε, που το είπαμε. Ναι, βέβαια. Και μέσα στα 30 χρόνια αυτά, απέκτησε αυτό το τραγούδι και άλλα εκείνης της εποχής ένα τεράστιο μύθο, ας πούμε. Γιατί βρεθήκανε 2-3 άνθρωποι να είχαν μυαλό τότε και να πούνε: «Κοίτα να δεις, ωραίο είναι αυτό, ρε παιδί μου, μην τους κόψεις τα φτερά». Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Εκείνη είναι όλα τα λεφτά, εκείνη. Πόσοι και φαντάζομαι, γιατί όπως είναι και στο ποδόσφαιρο, είναι και στους άλλους χώρους, και στην τέχνη και. Ναι. Πώς θα έχουν χαθεί, γιατί ένας εκεί δεν είπε, ναι, τι ωραίο αυτό. Βέβαια. Κάτω. Σίγουρα. Βέβαια, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ. Το έλεγε ο Μικρότης Κωνσταντοπόλου με τα λόγια του, δεν είμαι υπέρ του ταλεντόμετρου. Ναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πιστεύω πάρα πολύ στη σκληρή δουλειά. Γι' αυτό με ρωτάνε καμιά φορά πώς γράφεις και τέτοια, και τους είπα: 95% εργασία και 5% έμπνευση. Αυτό είναι, γιατί εγώ έμπνευση έχω και τώρα. Ναι. Θα πάω στο σπίτι να το κάνω τραγούδι αυτό? Όχι. Είναι δύσκολο. Μπαίνεις σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης, μπαίνεις βαθιά σε αυτό που θες να κάνεις. Όμως. Το 5% δεν είναι αμεληταίο, δηλαδή υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν ένα ταλέντο. Ναι, 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 ναι. Έχουν ένα ταλέντο σε κάτι. Και αυτό στον αθλητισμό και στην τέχνη είναι ακόμα πιο εμφανές. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρεις τώρα, κάποιος μπορεί να γίνει τελικά ένας κορυφαίος νευροχειρουργός. Δεν φαίνεται από πουθενά. Ναι, το ταλέντο που έχει στο να. Αλλά το ότι κάποιος γίνεται ένας σπουδαίος πιανίστας,
σε κάποια ηλικία κάπως θα εμφανιστεί αυτό το ταλέντο. Εάν το καλλιεργήσεις ή ότι κάποιος θα γίνει ποδοσφαιριστής, ας πούμε, κλπ. Κάποιο ένα μάτι θα τον δει και θα πει, ρε παιδί μου, αυτός κάτσε τώρα. Πώς γίνεται, οι άλλοι με την μπάλα, ας πούμε. Γι' αυτό είναι 5%. Πώς. Απλά καμιά φορά δεν αρκεί και το ταλέντο. Αυτό είπα. Δεν αρκεί το ταλέντο. Εκεί επιβεβαιώνει όλο το ζουμί. Γιατί αν δεν υπάρξει το μάτι να βρει το ταλέντο. Εμείς είμαστε και ΑΕΚ. Πόσα ταλέντα είχαμε εδώ πέρα, κύριε. Έχουμε κάψει. Έχουμε, εντάξει. Έχουμε κάψει πολύ, αλλά δόξα τον Παναγιώτη. Τώρα είναι τυχερό αυτό το παιδί ο Πίλιος που είναι με τον Αλμέιδα εδώ. Είναι πολύ τυχερό. Αυτό σε άλλη εποχή θα είχε καεί ήδη. Αν είχε έρθει πριν 2 χρόνια, 3. Πριν, ναι, θα είχε καεί. Ναι, θα πού πάμε τον πύλιο. Ναι. Γιατί βάζει τον πύλιο. Ναι. Πού το βάζει το παλικάρι, ναι, και το κάνει να είναι. Εκεί που έγινε, που κάναμε την κέλα στην Λευσιά, που τον έβαλε το παιδί, ας πούμε, αυτό μέσα, λέγανε πού πας με αυτόν και δεν θα του κόβαν την μπάλα την άλλη μέρα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά είναι ο Ματίας. Εντάξει, σε ένα υγιές περιβάλλον. Μπορεί να βγει ένα. Ναι, και στην Κέλα βγήκε. Δηλαδή, όταν τελείωσε το μάτσο, όλοι είπαν: ωραία, πήγε. Εσύ καλά πήγε. Ένα έλα με την Κυφσιά και όλοι λέγανε: ωραία, πήγε. Το παιδί καλά πήγε. Αυτό. Βγάζει υγεία όταν έχει υγεία. Όταν βγαίνει και στην Κέλα θα βγει. Οτιδήποτε στη ζωή όταν είναι υγιέ, α πούμε, έχουν περισσότερε πιθανότητε τα γύρω. Τώρα λοιπόν. Αυτή είναι. Αυτή είναι η χαρά τώρα λοιπόν και αυτό είναι το ρεζουμέ. Ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μα δίνει χαρά γιατί αποκνέει υγεία. Έχει ένα μαγικό γήπεδο, έχει προοπτική να της φέρνει έσοδα και να μην είναι δέσμια, ώστε να μπορεί να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Σιγά σιγά πρέπει να προσέξει ακόμα περισσότερο τα τμήματα υποδομής. Εκεί είναι λίγο πίσω. Πρέπει να τα προσέξει. Καλή γιατί πρέπει να βγάλουμε και παίχτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν ότι τώρα η ομάδα... Δεν είναι εύκολο να παραγωγή. Ότι τώρα... Εύκολο. Όχι, δεν είναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ούτε να πάρει να για παράδειγμα. Γιατί αυτό ήταν εύκολο που έγινε. Σίγουρα. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο που αυτό έγινε. Περνάμε απ' έξω, το κοιτάμε και λέμε εντάξει, να ανοίγω, κλείσω πάλι τα μάτια μου. Είναι εδώ. Το είδα εγώ αυτό τώρα. Πάνω σε αυτό που λέει ο Μίλτος. Το είδα εγώ. Το περίμενες έτσι. Δηλαδή, όπως και να το έχεις φανταστεί, τόσο καλό το περίμενα. Όχι. Και εγώ αυτό λέω. Είναι η πρώτη φορά που ξεπερνάει τη φαντασία. Τις προσδοκίες. Και την προσδοκία. Και τη φαντασία. Δηλαδή έλεγα θα είναι ωραίο, θα είναι έτσι, θα είναι. Θα φτιάξει αυτό, ξέρω εγώ. Το είπα στην αρχή να δημιουργεί. Λέω εντάξει, εγώ πολεμήσει, μήπως δεν. Όχι, μια χαρά είναι. Φίλε, ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να το φανταστώ τόσο. Ναι, όχι, είναι. Λίγα θεματικά γήπεδα υπάρχουν στην Ευρώπη, γιατί πήγα να το ψάξω προχθές. Δηλαδή, το μοναδικό θεματικό γήπεδο που είναι αφιερωμένο σε κάτι, ένα πολιτιστικό μνημείο, ας πούμε, είναι αυτό που πάνε να κάνει τώρα η Ίντερ και η Μίλαν. Α, για το. Το καθεδράλ, ας πούμε, που είναι εμπνευσμένο από τον καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Στον Ντουόμο. Ελάχιστα γήπεδα. Είναι εμπνευσμένα από κάτι. Δηλαδή είναι θεματικό, ρε παιδί μου, είναι ταγμένο κάπου. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, έτσι και εκεί εδώ. Ναι. Δεν σε κουράσαμε, σε κουράσαμε. Όχι, ρε, τι ωραία λέει. Δεν ήταν. Ωραία είναι. Έτσι. Ωραία είναι. Ωραία. Έχουμε και ματσάκια τώρα έρχονται γιατί τώρα... έχουμε διακοπή δυστυχώς. Τώρα, τίποτα. Είναι. Η Φιλαδέλφια είναι για μας. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Πιθανόν να νιώθουν και κάποιοι άλλοι φίλαθλοι άλλων ομάδων έτσι για τους τόπους τους. Αλλά για μας η... Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει στερηθεί το σπίτι της δύο τόσα χρόνια. Ναι. Δύο δεκαετίες, δύο γενιές οπαδών ΑΕΚ. Ναι. Που για μένα αυτή είναι και η μεγαλύτερη αεξίδες. Το έχω πει και θα το λέω πάντα. Επειδή κρατήσανε. Χωρίς να έχουν παραστάσεις. Χωρίς να δουν για 20 χρόνια γήπεδο, πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί κάνουν 24 χρόνια. 24 χρόνια, βέβαια. Δεν υπάρχει πιο άγγιση για μένα από αυτούς, παιδί. Ναι. Προφανώς. Στα σκατά του ΆΚΑ και στα σκατά του Χορταριού ενώ έμαθε την ΑΕΚ. Ναι. Και έγινε ΑΕΚ. Για αυτούς χαίρομαι το δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να την έχεις δει την ΑΕΚ εκεί και να τη βλέπεις εδώ ή να μην την έχεις δει ποτέ εκεί και να... Καταλαβαίνεις. Ναι, ούτε ξέρω τι είναι το χειρότερο. Εγώ λέω ότι είναι πιο άγγιση από μένα αυτό. Okay. Γιατί εγώ όταν ήμουν αγγής, είδα και χάρες, ρε φίλε, και είπα, αγιά αυτό. Όταν ήμουν αγγής. Θέλεις και τίτλους. Ναι, βέβαια θέλεις τίτλους. Εγώ... Γιατί εντάξει, το σχολείο είναι πρόβλημα, φίλε. Δεν είναι εύκολο το σχολείο. Θυμάμαι... Γιατί εγώ και εγώ στο σχολείο τα ίδια πέρασα. Θυμάμαι... Στην Κύπρο. Ακόμα χειρότερα, δεν υπήρχε ούτε ένας έξι. Μα πώς γίνεται. Ένα βράδυ, πρέπει να ήταν το 77, αλλά να το δείτε μετά να το τσεκάρετε. Ένα βράδυ όπου είχε ρίξει στην Αθήνα ένα κατακλυσμό αδιανόητο για την εποχή. Το 77. Ναι, σχεδόν δεν είχε ρεύμα. Ερχόμουν γι' αυτό. Σχεδόν δεν είχε ρεύμα. Και κερδίσαμε 6-1 την Πόρτο. Και το ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Και, γιατί δεν υπήρχε με τηλεοπτική μετάδοση. Και
πρέπει να είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχω βιώσει από ραδιόφωνο στη ζωή μου, ότι δεν, αφού και ο πατέρας μου την έπαιρνε, ο οποίος ήταν παθηναϊκός, αλλά δεν ήταν φανατικός. Δηλαδή ήταν παθηναϊκός, αλλά okay. Δεν θα τσακωνόμαστε στο σπίτι. Δηλαδή και στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ απλώς κάνα πειραγματάκι έπεφτε. Ήρθε την άλλη μέρα από τη δουλειά και μου λέει: ρε, εσύ τι κάνατε χτες? Τι κάνατε, αλλά τους τσακίφα, τους βάλετε 6 γκολ και μετά πήγαμε και χάσαμε 4-1. Αλλά προκριθήκαμε. Έτσι. Γιατί είχαμε βάλει εξάρα. Είχαμε βάλει εξάρα. Και, ναι. Και όχι μόνο, πήγαμε και προηγήθηκαμε με το Μαύρο. Ναι. Έβαλε το 0-1 ο Μαύρος. Και μετά κάπως είπανε: εντάξει, έχουμε βάλει 6, βάλαμε και το εκτός έδρας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι το 1-6-1 που θυμάμαι και το άλλο είναι με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Εκεί κοντά ήταν αυτά. Ένα μέσα. Με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Έσου και το 6-0 και το 6-1. Ναι, τάζησα και τα δύο. Το 6-0 και 6-0. Που χάσαμε και άλλα. Τώρα το λέγαμε πριν για το 81. Α, για το 81. Ναι. Είχε βάλει μια γκολάρα ο Γαλάκος. Μας είχε βάλει μια γκολάρα, ένα σούφο γάμα. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Κοίτα, για να φας 6 ναι. Θα γράψουν. Ναι. Θα πρέπει να γράψει και κάτι άγραφο. Θα πάει το παράθυρο. Θυμάμαι λοιπόν, γιατί σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν να πήγα τα κορίτσια σχολείο και ερχόμουν, σκεφτόμουν ποια μάτς θυμάμαι έτσι που να έχω δει. Το 6-1 ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό, το απίθανο πράγμα. Μια φορά, νομίζω σε αυτό το παιχνίδι ήταν, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος γιατί η μνήμη. Θυμάμαι μια φορά τον Αρδίζογλου που είχε τριπλάρει και, τη γραμμή του αράουτ. Το λέγανε πολύ αυτό. Ναι. Πρέπει να γράψει το μάτι. Όχι το αράουτ, του out. Του out. Πέρασε. Δηλαδή πέρασε. Γήπεδο, ναι, πέρασε 4 ή 5 παίχτες και όπως είχε φτάσει στη γραμμή του out, αλλά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δηλαδή. Μπορούσε να γυρίσει την μπάλα μέσα ή να γυρίσει. Να τη σπάσει να γυρίσει την κάτι και κάνει άλλη μια τρίπλα, ενώ είναι φανερό ότι η γραμμή είναι εδώ. Και κάνει άλλη μια τρίπλα, περνάει άλλον ένα παίχτη και μετά τρίπλα. Ερώτηση υπέρ κλείσου. Και πέσαμε κάτω, δηλαδή λέγαμε εντάξει, okay. Αυτός δεν παλεύεται, λέγαμε. Είναι ο Αρδίζογλου, ήταν ο Αρδίζογλου ο Άμραμπατ της δεκαετίας του 70. Όχι ρε, ο Άμραμπατ είναι γατάκι. Ο Άμραμπατ είναι ένα ήπιο, προβλέψιμο παιδί. Φαντάζω το μπροστά στον Αρδίζογλου. Τι λες τώρα, τι ο Άμραμπατ, ναι, είναι ένα κανονικό ντούκι. Ο Αρδίζογλου είχε καταρχήν ένα διασκελισμό που νόμιζες ότι καλπάζει. Ήταν εξωανθρώπινο, ήταν προφανώς η κατασκευή του σώματός του τέτοια. Δεν πίστευες ότι τρέχει, νόμιζε ότι είναι άλογο. Ναι. Ναι, ήτανε. Ναι, θυμάμαι αυτό πάρα πολύ και σκεφτόμουν τώρα ότι θυμάμαι πάρα πολύ και τον γκολ του Σαραβάκου με τη Rangers. Ναι. Από το φάουλ. Νομίζω όλοι το θυμόμαστε. Που παρόλο που ξέραμε όλοι πόσο Παναθηναϊκός είναι και πόσο βάζελο και τέτοια, μας φέρθηκε πάρα πολύ καλά και του φερθήκαμε και εμείς πάρα πολύ καλά. Σοβαρός άνθρωπος. Και αυτό το γκολ με το φάουλ το θυμάμαι πάρα πολύ και σαν μια δικαίωση, σαν ένα γαμότο και για τον ίδιο, ότι... Αφού τον είχα πετάξει. Ναι, πώς με διώξατε, παιδί μου, κοίτα να δεις, είμαι Champions League και κοίτα πώς και βοηθάω. Και τη βάζω την ΑΕΚ στο Champions League. Ναι, βέβαια. Δύο γκολ είχε βάλει τότε ο Σαραβάκος. Ναι, ναι. 2-0 είχαμε κερδίσει. Βέβαια. Δεν ήταν λίγο. Ναι. Και επίσης, τελειώνοντας, θυμάμαι ένα παιχνίδι που δεν σας μείνει αξέχαστο, αλλά το παιχνίδι με τη Βίντι, ναι. Που εγώ είχα συναυλία. Και την ανέβαλα. Ναι, δεν πήγες. Ναι, το θυμάμαι ότι... Και μετά με βρίζανε. Όχι, δεν πήγα. Δεν είμαι τόσο, την ανέβαλα. Τόσο γάιδαρος. Την... Δύο μέρες πριν την ανέβαλα. Λέει ότι λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων τσάι. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ. Θα πρέπει να πάω σε γύρω. Ήταν και μάλιστα και συναυλία του Δήμου Νέας Ιωνίας που οι άνθρωποι είχαν οργανώσει. Έπρεπε από μόνοι τους όμως. Άμα είναι από τη Νέα Ιωνία, έπρεπε μόνοι τους που είναι συγγνώμη, έχουμε βάλει λάθος μέρα. Και τρεις μέρες πριν. Γιατί, δεν έπρεπε. Γιατί εγώ Νέα Ιωνία. Όχι, δεν το ξέρει Νέα Ιωνία. Πρόσεχε. Εμείς το πρόγραμμα των συναυλίων το βγάζουμε το Μάιο. Σωστό, ναι. Το πότε θα γίνει το παιχνίδι αυτό το μάθαμε 20 μέρες πριν. Που δεν ξέραμε θα προκριθούμε, τι θα κάνουμε κλπ. Οπότε, ναι, 10 μέρες πριν, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και βλέπω ότι παίζω εγώ και η ΑΕΚ την ίδια ώρα. Και τι τώρα, όχι ένα παιχνίδι, εντάξει, τώρα και μεθαύριο παίζουμε... Πέραμε Champions League μετά από 20 χρόνια.
Τώρα, Κυριακές παίζω με τον Κότσιρα στο Vox. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ατύχει το παιχνίδι μαζί, ναι. Δεν θα πάω στη δουλειά. Αλλά τώρα παιχνίδι που μετά από τόσα χρόνια θα πούμε Champions League και παίζω κι εγώ. Και φέρνω τον υπεύθυνο των συναυλιών μου και του λέω: Ανέβαλέτη. Μου λέει: Τρελαθεί. Έχει τρελαθεί. Έχουμε ρήτρες, έχουμε αυτό κλπ. Πες, λέω στον δήμαρχο, δεν ξέρω ποιος είναι, πες του ανωτέρα βία. Μου λέει: Δεν γίνεται. Και του είπα: Τι θες να αρρωστήσω εκείνη τη μέρα. Μπορώ να σου το πω από τώρα, θα είμαι άρρωστος. Έτσι απλά. Πες για εκ, βέβαια. Θα είμαι άρρωστος, του λέω εκείνη τη μέρα. Δεν θα μπορώ. Ποιο είναι ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας. Θα το λέγαμε πες για εκ. Και ήταν οι άνθρωποι, ήταν ευγενέστατοι, γελάσανε. Ευτυχώς, φυσικά τους δώσαμε ημερομηνίες. Όσες θέλουν από εκεί πέρα να τη βάλουν και την κανονίσαν τη συναυλία, την κάναμε με δόξα και τιμή 15 μέρες αργότερα. Και πανηγυρική γιατί είχε περάσει ναι, αυτή είναι η τελευταία. Στο Vox λοιπόν είναι μαζί με τον Γιάννη τον Κότσιρα, να ξέρεις. Με τον Κότσιρα παίζουμε. Θα παίζεις και συναυλίες μαζί του όλο το. Κάναμε και το καλοκαίρι. Το φετινή σεζόν. Κάναμε το καλοκαίρι, θα ξανακάνουμε και το καλοκαίρι. Γενικά. Σούπερ, σούπερ. Πάμε και γεμάτο είναι το μαγαζί, μια χαρά. Ο Γιάννης είναι και αυτό είναι ερασιτέχνης. Ναι, τον έκανατε. Είναι ερασιτέχνης. Δεν το έχει πει ο ίδιος. Το έχω πει ότι πρέπει να είναι στο βόλεϊ, πρέπει να είναι στο πόλο, κάπου εκεί θα το πάμε αυτό. Ναι, γιατί το λέει, γιατί πρόσεχε, είναι ξάδερφος του Παντελής. Ναι. Ο Θαλασσινός. Ναι, ναι, ναι. Είναι συγγενής του Κορακάκης. Και είναι πνευματικό παιδί του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καταλαβαίνεις ότι. Άσε με μένα. Μόνο στο Λευτέρη να έλεγε ότι είναι άλλη ομάδα. Γεννήτσα. Νομίζω ότι. θα μας κόψει το Εσουρού. Ναι, καλά είσαι. Το Γεννήτσα του Παπαδόπουλου είναι μεγάλη. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι. Αν το είχε πει και ο Γιάννης, κάπου το είχε πει. Κάπου το είχε πει και κοιτάζομασταν και λέγαμε. Τι ομάδα είσαι, Άκη, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν μπορώ, παιδιά. Έχω τον Μίλτο, έχω τον Τάδε, έχω τον Τάδε. Και κυρίως λέω τον πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το χάρηκες και εσύ ως πάρα πολύ, άντε. Και με τη νίκη. Με τις νίκες. Με τις νίκες, βέβαια.